Εν τω μεταξύ, κυρίε και κύριοι, συγκράτηση τη ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μα, σύμφωνα με τι χειμερινέ οικονομικέ προβλέψει, τι οποίε θα μα εξηγήσει ο Κωνσταντίνο Ζαβλό. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν οι ανακοινώσεις, πάμε να δούμε τα στοιχεία. Για... Θα ξεκινήσουμε με το ΑΕΠ όπως μας τα στέλνει η Κομισιόν για τη χρονιά που τελείωσε και τώρα θα βγουν τα στοιχεία. Ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει στο 7% να που η Κομισιόν υπολογίζει 8,5% την ανάπτυξη. Για φέτος λίγο κάτω από το 5, 4,9% για το 2023 στο 3,5%. Για τον πληθωρισμό φυσικά όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση δηλαδή από τις προηγούμενες προβλέψεις ήταν 1% η πρόβλεψη είναι η τιμή μέσα στην παρένθεση τώρα όμως για το 2022 η πρόβλεψη είναι συν 3,1% πληθωρισμός και θα πέσει στο 1,1% το 2023 πάμε να δούμε και γενικώ ποια είναι η κατάσταση και στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ στο 4% της Ευρωζώνης από 4,3% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη ο πληθωρισμός στο 3,5% από 2,2% στα μόνα θετικά αν θέλεις είναι η πρόβλεψη του κυρίου Τζεντιλόνη ότι οι αυξήσει των τιμών θα μέσα στο καλοκαίρι, και στη συνέχεια θα έχουμε αποκλιμάκωση και κάπω έτσι θα περιοριστούν και οι τιμέ τη ενέργεια και θα χαλαρώσει και η συμφόρηση στον ανεφοδιασμό, που και αυτή δημιουργεί προβλήματα στι προμήθειε και άρα και αύξηση τιμών λόγω προσφορά κρίση. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα Δαβλέ.